Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Bake It για άλλη μια νέα συνταγή, ένα γλυκό που όλοι αγαπάμε, εκλεράκια από την αρχή, πάμε να τα φτιάξουμε. Ξεκινάμε να φτιάξουμε την ζύμη των εκλέρ που πραγματικά είναι η πιο επιτυχημένη από όσες έχετε φτιάξει. Σε μια αντικολλητική κατσαρόλα ή τηγάνι ρίχνουμε το νερό, τη ζάχαρη, το αλάτι και το βούτυρο, τα βάζουμε σε χαμηλή φωτιά να λιώσουν μέχρι να ξεκινήσει ο βρασμός. Επίσης προσθέτω και μια βανίλια για ωραιότερο άρωμα. Σε ένα μπολάκι σπάμε με το πιρούνι τα αυγά και τα ανακατεύουμε ελαφρώς, τα αφήνουμε στην άκρη μέχρι να τα χρειαστούμε. Όταν αρχίζει να βράζει το μείγμα, προσθέτουμε το κοσκινισμένο αλεύρι, το ανακατεύουμε με μία σπάτουλα μέχρι να έχουμε μία ζύμη που ξεκολλάει από τα τυχώματα της κατσαρόλας. Εσείς ωστόσο μην ξεχνάτε να μας στηρίζετε πατώντας το κουμπάκι της εγγραφής που βρίσκεται ακριβώς από κάτω για να μαθαίνετε πρώτοι όλες τις νέες μας συνταγές. Όταν είναι έτοιμη η ζύμη των εκλέρ, την αδειάζουμε σε ένα μπολ και την ανακατεύουμε ώστε να πέσει λιγάκι η θερμοκρασία. Μπορείτε να την αφήσετε για περίπου 10 λεπτά να πέσει η θερμοκρασία της. Όταν έχει πέσει η θερμοκρασία, προσθέτουμε τα χτυπημένα αυγά, τα ανακατεύουμε με μία σπάτουλα ώστε να ενωθούν μέχρι να έχουμε μία εύπλαστη και λεία ζύμη. Έτσι ακριβώς θα πρέπει να είναι η ζύμη μας. Βάζουμε την ζύμη των εκλέρ σε μία σακούλα ζαχαροπλαστικής με οδοντοτό κορνέ και σχηματίζουμε εκλέρ έτσι όπως ακριβώς σας δείχνω. Εγώ τα φτιάχνω λιγάκι μεγαλούτσικα διότι έτσι μας αρέσουν, εσείς φυσικά μπορείτε να το προσαρμόσετε σε ό,τι μέγεθος θέλετε. Όταν είναι έτοιμα, βρέχουμε λιγάκι τα χέρια μας και φτιάχνουμε τις άκρες ώστε να είναι ομοιόμορφα στο ψήσιμο. Τα πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη για πιο τραγανή υφή και τα ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο σε 175 βαθμούς για 35 με 38 λεπτά. Έτοιμα, ψημένα τα εκλέρ έχουν πετύχει 100%, δείτε τι υπέροχο χρώμα και σχέδιο έχουν πάρει. Τα αφήνουμε να κρυώσουν εντελώς μέχρι να τα χρησιμοποιήσουμε, φυσικά μπορείτε να τα φτιάξετε και από την προηγούμενη μέρα. Σε αυτό το σημείο ξεκινάμε να φτιάξουμε την κρέμα ζαχαροπλαστικής όπου με αυτήν θα γεμίσουμε τα εκλέρ. Σε μια κατσαρόλα βάζουμε το γάλα και τις βανίλιες, τα βάζουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι να σταθεί το γάλα. Σε ένα άλλο μπολ βάζουμε τη ζάχαρη, το αλεύρι και τα αυγά και τα ανακατεύουμε μέχρι να έχουμε μια λεία κρέμα.
Όταν έχει ζεσταθεί το γάλα, προσοχή να μην έχει κάψει, ρίχνουμε μία μικρή ποσότητα στο μείγμα των αυγών, τα ανακατεύουμε ώστε να πάρουν θερμοκρασία και αδειάζουμε το μείγμα πίσω στην κατσαρόλα. Ανακατεύουμε συνεχώς την κρέμα με ένα σύρμα μέχρι να πήξει. Όταν είναι έτοιμη η κρέμα μας, την αδειάζουμε σε ένα πυρέξ, την απλώνουμε ομοιόμορφα ώστε να κρυώσει πιο γρήγορα. Σκεπάζουμε την επιφάνειά της με μια μεμβράνη ώστε να μην πιάσει κρούστα και την αφήνουμε να κρυώσει εντελώς. Είμαστε έτοιμοι να δημιουργήσουμε τα εκλεράκια και σε αυτό το σημείο ετοιμάζουμε το γλάσο σοκολάτας διότι θέλουμε να είναι χλιαρό. Σε ένα μπολ βάζουμε την κρέμα γάλακτος με την κουβερτούρα και το μυστικό υλικό που θα κάνει το γλάσο μας πιο μαστιχωτό και πιο γυαλιστερό είναι να προσθέσουμε βανίλια υποβρύχιο, όπου τα βάζουμε όλα μαζί να λιώσουν. Έτοιμο το γλάσο μας, το ανακατεύουμε και το αφήνουμε στην άκρη μέχρι να το χρειαστούμε. Έχω βάλει σε ένα μπολ την κρύα κρέμα ζαχαροπλαστικής και την χτυπάω με το μίξερ να αφρατέψει. Με ένα μαχαιράκι κάνω δύο τρύπες στο κάτω μέρος των εκλέρ, έτσι όπως ακριβώς σας δείχνω. Βάζω την κρέμα σε μία σακούλα ζαχαροπλαστικής και γεμίζω τα εκλεράκια πολύ καλά από τις τρύπες που φτιάξαμε. Πραγματικά, μία πανεύκολη και πανέμορφη διαδικασία που είμαι σίγουρος αν τη φτιάξετε μία φορά δεν θα ξανααγοράσετε εκλεράκια. Όταν έχουμε γεμίσει πλέον όλα τα εκλεράκια μας, τα παίρνουμε και τα βουτάμε ένα-ένα από το επάνω μέρος στο χλιαρό προς κρύο γλάσο και τα τοποθετούμε σε μία πιατέλα. Δείτε τι υπέροχο και γυαλιστερό γλάσο φτιάξαμε και είναι αυτό που θα κάνει τα εκλεράκια σας πεντανόστιμα και 100% επιτυχημένα. Μία επαγγελματική συνταγή για τα ωραιότερα εκλεράκια που θα έχετε φτιάξει και θα έχετε δοκιμάσει. Έτοιμα τα εκλεράκια μας, τα βάζουμε στο ψυγείο να παγώσουν ελαφρώς και είμαστε έτοιμοι να τα δοκιμάσουμε. Τραγανά εκλεράκια με βελούδινη κρέμα ζαχαροπλαστικής, βανίλια και υπέροχο γλάσο σοκολάτας συνθέτουν αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα. Δείτε και πόσο υπέροχα έχουν γεμίσει στο εσωτερικό τους τα εκλεράκια. Εύχομαι να τα φτιάξετε, να το δοκιμάσετε και περιμένω τις εντυπώσεις σας. Περιμένω τις δικές σας δημιουργίες στην ομάδα μας στο Facebook, η ζαχαροπλαστική του Bake It. Μην ξεχνάτε να μας στηρίζετε στο κανάλι μας στο YouTube, κάνοντας μια εγγραφή, να αφήσετε ένα σχόλιο από κάτω εάν σας άρεσε η συνταγή και να στέλνετε τα βίντεο στους φίλους σας. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε για άλλη μια φορά. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά. Γεια σας!